Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι Βασιλεύ ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον εγκαθέτας φυχάσιμον. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσης αμαρτίας ημών, Δέσποτα στη χώρα της αστυνομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και η ασθενία Σιμών, ανεκκινηματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ο κύριο πνεύματι και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο έντη ουρανή, αγίστε το όνομά σου, αυτή τη βασιλεία σου. Γίνηθε λιμά σου, ουρανό και τη γη, των άρτων ημών, των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφησε με τα φλήματα ημών, ω και μη αφήνου σου, λε Σιμών. Και μη συνέγγιση μα υπηρεασμών, αλλά ρίσε ημά από ό,τι πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο νυν και αεί. Και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Σώσον κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα βασιλεύση κατά βαρβάρων δρούμενο και το σώμα φυλάδων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα πατρί και ο κύριο πνεύματι, ο υψηθήσαντο σταυρό εκουσίω στην πονή μου σου κοινή πολιτεία. Του εκτιμού σου δόρεσε, Χριστέ ο Θεός, έμφραντη τη δύνάμη σου, του πιστού βασιλεί Σιμώνικα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Η συμμαχία να έχει την σύνα, ο πλήν είσαι των τρόπεων. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην προστασία φοβερά και κατέσχεται. Μη παρήδη αγαθήτα εκκλησία Σιμών πάνε τη Θεοτόκε. Στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείων, σώζουσε και βασιλεύει. Η χωρία αυτή φρόντι νίκη, διότι έδικε στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Λέισον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Εν δεόμεθα υπέρ των ενσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Εν δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Οτι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ορθοδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα να ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν θλίβοντέ με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκ και σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σιδε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και υψότερη κεφαλή μου. Φωνή προ Κύριε και έκραξα και επίκουσε με ξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνο εξηγέρθη ο κύριο αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσαν προπηριάδου λαού το κύκλο συμμετεθεμένο μη. Ανάστα κύριο σώσομο Θεό μου, ότι σε επάταξα πάντα σε εχθροντά ματέω. Οδόντα αμαρτωλό συνέτρεψα του κύριου σωτηρία και πτελώ ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνο εξηγέρθη ο κύριο αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη διατεργή σου παιδέσει με, ότι αβέλουσε να πάγει σάμι και πέσει στην εξαρβέ τη χείρα σου. Ουκέ την ίεσαι τη αρχή μου από προσώπου τη οργή σου. Ουκέ την ίεσαι μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι αναμένω με περίεργα κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ, ευαρύτησε να με. Προσώπησα και σάψαν οι μολοπέ μου, προσώπησα φορσίνη μου. Ταλαιπώρησε και θάφει ω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν από ερβόμην. Ό,τι εψώε με μπλίστε γεμάτων και εκέ την ίεσαι τη αρχή μου. Εγώ κάθε πρόθυρο φρόδρα, οριόμαι από στραγμού τη καρδία μου. Κύριε, αντίο σου πάσα επιθυμία μου και ένα στέγμα προσωπικά από ακρίβεια. Η καρδία μου ταράχθηκε κατά λεπέμεσή μου και το φω του θαρμό μου και αυτό και έστειμε τεμού. Ό,τι φίλοι μου και πλησίω μου εξαναντία μου έγκυσα και έστησα και έγκυστά μου από μακρό θανέστησα. Και ξεβιάζω την ψυχή μου
και στα κακά μη ελάτης από το έως και δεδότας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκου φως, οικοκο και σύγος στο θώμα αυτού και γενόμοιος άνθρωπος οκιού και εκέχω το στόμα και αυτού ελεγμούς. Ό,τι είπεσαι Κύριε είπεσαι, εσείς ακούσε Κύριε ο Θεός μου, ό,τι είπω μη είπατε επί χαρός είμαι εχθρή μου και τους ελευθύνει ο πόδος με απέμβαλον μόνησαν. Ό,τι εγώ σμάστηγος έτοιμος και αλληδόμενο ποιό με εστίδιο παντός. Ό,τι δεν ομοίω εγώ έναν καιρό και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχτρη μου ζώση και κροτέω περ' εμέ και πληθύσει επισούντες με αδίκως και αποδόμες κακά διαγαθών εδιεβαλώ με κατοκέδες και αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσθη βοηθεία μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσθη βοηθεία μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου, εγύρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως οντε αγιώφθηση, του δει τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι Κρίστο το ελαιό σου, πεζοά στα χείλη μου επενέστησε. Ούτως ευλογήσε τη ζωή μου και το όνομα της σου ορώτα σύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλεάσαν στο στόμα μου. Εμειμαβαίνω το σου ότι εις το μέρος της αυτής εμελέτευσε. Όρσε μελέτω εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάρτη δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτια ζήτησε ψυχή μου, εισελεύσετε τη εκατότατα τη γη, προωθήσονται σύρα ροφέα, μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέστε, φραθήστε προ Θεό, επερθήστε πάσο μνήμα αυτό, ότι ανεσφράγει στο μαλαλού τον άδικα. Εν τη όρσε μελέτω εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτω πτερήγω σε γολιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμπούδεται λάβ δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι εκεί σου σε αιώνα στο όνον αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας του αιώνα μη. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μέρα και έκραξα και να κτήν αντίο σου. Είσαι θέτων οποίος η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη λαϊσή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσαγιολίστη με τον βράδο των λισλάκων, εγεννήθη ως άφθρο, αβοήθητος ο νεκρής ελεύθερος, ο σταματία καθεύδος σε τάφο, ο νοικεμνίστης έτηκε αυτή ετησιρός το απόστησαν. Έχεν το μελά του κατωτάτω και σκιά θανάτου. Επ' εμέ έπεσε ρίχτη ο θυμός σου και πάντας του ορισμού σου επήγες επ' εμέ. Εμάκρας σου ζουν απ' εμού έφτεν το μεδέριμα αυτής. Παραδόθη και ξεβουγόμενη εφθαλμή μου εις ένισταν πρωτοχίας. Και έγραψε Κύριε όλη την ημέρα διαπέστα προσέτα σύρας μου. Μη της δεκρής πίσης στα μάσια ή ατρίνωσης εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε το τάφο τελεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωσείς το σκότα θαμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατι Κύριε αποθείς την ποιχή μου. Αποστρέψε το προσωπό σου απ' εμού. Το έχω σημείο εκόπησε εκνότητός μου. Υψωδής δεν ταπεινώθηκε και ξεπορήθη. Επ' εμέ δήρθαν οργές σου. Φοβερμίσου εξεδεξάμε. Εκεξάμε ως είδωρ. Όλη την ημέρα περιέχομαι άμα. Εμάκρασα με μου φίλων και πλησίων και τους γοστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας, μέρα και έκραξα και να κτεί εναντίο σου σε θέτρο ποιός η προσευχή μου, κλείνω το ίσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα τα Άγιον αυτού.
Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάστα από δόση αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάστα δόση σου, τον λυτρούμενο εκθορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα ελελέη και εκτιρμή, τον πλώντα αγαθή επιθυμία σου, ανεκκινησίσαι το εσάι του νεότη σου. Ποιον ελέμεο είναι ο Κύριο και εκείνο πάσα δικουμένη, εγνώρισε τα αυτοπισμισή τη Ισραήλ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρεμο και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ουκ εις τέλος οργισίσεται η δόση των αιώνα μηνύ, ουκ της ανομίας ημών επίσεν μη, ουδέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν μη. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκαρτέωσε ο Κύριος τέλος αυτού, επισπευμένους αυτών. Καθώς τον απέκουσε να το λέει αποδεισμό, εμάκρυνα φημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρ πατήριου ίσο κτήρισε Κύριος ο μέρος αυτών, ότι ούτως εγώ το πλέσμα ημώ ημίσαι ότι χούσες με. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε μέρε αυτού, ο συγάθλος του αγρού ούτως εξαρθήσει, ότι πνεύμα ήθελε αυτό και όχι υπάρξει και είχε που γνώσει το τόπον αυτού. Το δε ελεός του Κυρίου από τεώνος και ως τεώνος επισλουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάς τη δεθέκην αυτού και μεν μητέρες των λόγων αυτού του πίσω αυτάς. Κύριος εντερών ετοίμας στο θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ σπίτι των λόγων αυτού, και ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπήντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντηθώ από τη σημαντία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Επάντητε από τις θείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσε τις προσευχής μου, ενώτησε τη διεσύ μου εν τη λυθεία σου, εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίεξαν εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσε ζυγή τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσαν οι κρούσιοι αιώνος και κεδίασε με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, επάση τη έλλειψη σου, εν επίημα στο χειρό σου εμελέτω. Διεπέτησα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσφόσο απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστώ πίσω με το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισύλπισα. Γνώρισα με, Κύριε, δώνα πορεύσαμε, ό,τι προσιέρετε ψυχή μου. Εξελίω με τον εχθρό μου, Κύριε, προσέγατε έφυγον. Δίδαξώ με το ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψε ψυχή μου και τελέσαι εξολοθρέψε εχθρούς μου και απόλυς πάντα στο στρίβοντα στην ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισέθεσε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισέθεσε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγωθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον ένα αυτό. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελεησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελεησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ και του Επισκόπου ημών Τιμοθέου. Σπολάει δέσποτα. Κυρίου της Επιστόδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού.
Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For the president and all those in public service, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For this city and for every city and country and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For favorable weather, for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αφράντου υπεραγημένης ενός. Παραγία Θεοτόη και σώσον ημάς. Και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίον Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το άτομο Άγιον αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I defended myself against them. God is the Lord, and He revealed Himself to us. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Παρακύριο εγένετο αυτή και έσταυμα της οφθαλμίσιμο, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Το πευρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου, μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε λέγον, εσχύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, επίσης η μήτρα ακριβώς διεσώθη κατά το εικόνα, λαβούς αγάρ το σταυρόν, οικολούθησα στο Χριστόν και πράτουσα εδίδασκε. Υπεράν με σαρκός περιέρχεται γάρ, εμελεθείστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διόκι μεταγγέλωσιν αγάλετε, Οσία Μαρία το πνεύμα σου. Και ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγάθεν. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και γερσινήξας ο Θεός. Μη παρήδης σου έβλασας τη χείρη σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Oh, no.
του τάφου την είσοδον και την φλόγα του αγγέλου μη φέρουσε
Εμμυροφόρε συν τρόμο εξίσταντο λέγουσε. Άρα εκλάπιο το ληστή ανοίξα παράδεισον. Άρα ηγέρθιο και προπάθου κηρύξα την έγερσιν. Αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός, τις ενάδη παρέχουν ζωήν και ανάσταση. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, επουσία σου βολή, σταυρό μη πέμεινα σωτήρ, και μνήματι κενό, άνθρωποι έθεντος θνητή. Το διαλόγου τα πέρατα σοι στις αμένων. Όθεν δεσμευθείς ο αλλοτριός, θάνατος δεινός εσκυλεύετο, κι εν αδιάπαντες εκραυγαζόν, τη ζωή φορώ εγέρση σου. Χριστός ανέστη ο ζωοδότης, μένον εις τους αιώνας. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεοτόκος του Υιού μπήκε ημέν εφέστου ας ανέρθ the mystery, which was hid from eternity, and which the angels themselves knew them not, that the God, uniting natures without confusion, becomes a man and accepts crucifixion for our salvation voluntarily, by virtue of this resurrecting man, whom he had first created, he saved our souls from death. Αλέστη ως θάνατος από του άδου σωτήρ, συνήγυρα στον κόσμο σου τη αναστάση τη σύ, Χριστέ ο Θεός ημών, έθραυσα σε νησί του θαλάτου το κράτος, έδειξα σε λεήμων την ανάσταση πάση, διώσε και δοξάζομαι μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, from exalted heights above descended Gabriel and came, and he sat upon the rock wherein the rock of life had lain. Arrayed in white, he cried out to the weeping woman, cease now from your mourning and cries of lament, you women who are always moved to sympathy. Take courage, for truly risen is he from whom you weep and are seeking. And therefore cry out to the apostles, the Lord has truly risen. Και στου αιώνα το λεόλο να μην κατεπλάγει σαν αγνή. Πάντε αγγέλων οι χωρί το μυστήριο τη ει και ο φορεία το φρικτό. Πω τα ότα πάντα συνέχον λεμπάτι μόνο. Αγκάλεσο πρωτό. Και σε συνέχεται και δέχεται αρχή η προαιώνιος και γαλουχείται σύμπαστα λοτρέφων πνοήν αφατό Χριστότητη και σε ως όντος Θεού Μητέρα εφημώντες δοξάζουσι. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορώνσεν, εν εκρής λογισθένταν, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώνταν, και συνέ αυτό τον Αδάμε γύρανταν
και εξάλλου πάντας ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τι τα μοίρα συμπαθώς τη δάκριση, ο μαθητριέ κυρνάτε, ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος, προσευθέγετο τες μυροφόρης. Είδετε ημείς τον τάφο και ίστητε ο σωτήριγα εξ ανέστητου μνήματος. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes very early in the morning. The myrrh-bearing women were hasting to your tomb lamenting. But the angel appeared to them and uttered the time for lamentation has ended. Weep no more, go announce the resurrection to the apostles. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σώτερ. Εν ηχούντο αγγέλου, τρανός προς αυτά σφεγγωμένου, τι μετά νεκρό το ζώντα λογίζεστε ως Θεός γα εξαρέστητου μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, we bow down in worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, the Holy Trinity, one in essence. We cry out loud with the seraphim, Holy, holy, holy are you, O Lord. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ζωοδότητε κούσα ελυτρός ο Παρθένε το λαδάμ αμαρτίας. Χαρμονίδε τη Εύα αντιλήπης παρέσχες. Ρεύσαντα ζωή, ηθινέ προστάφτηδε, ο έξου σαρκωθήστε ως Θεάνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον, Παναγίαν Θεοτόκε και σώσον ημάς. Και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, το όνομα και δοξαστά σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως, προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης Εκκήρυτο Χριστέ, ότι ανέστη ο Θεός παρέχον το κόσμο το μεγαέλεος. Εκ νεότητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον σωτήρ μου. Ημισού δες Υιόν εσχύθητε από του Κυρίου ως χόρτος γαρ. Πυριέσθεθε απεξηραμένη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Κύριε και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. From the Holy Spirit every soul receives life, and through cleansing is lifted and brightened in a hidden sacred manner by the Trinial Manus. Και ακράσας η Κύριο θερμός εκ βάθους ψυχή μου, καμή γενέστο ως πικαότητα Θεία σου ότα. Whatsoever has acquired hope in the Lord is superior to all whatsoever might grieve Him. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα αρδεύοντα.
απασαρτηκτήσει προζωγονία. Let my heart be lifted upon unto a Logos, and none of the world's delights will entice me to thee, be earthly minded. Επί την μητέρα αυτού, ως έχετε στοργή, επί το Κυρίο θερμότερον φίλτρο χρεωστούμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. In the Holy Spirit is the wealth of knowledge of God, contemplation and wisdom. For in him the Logos discloses all the dogmas of the Father. Ανάστα Κύριε βοήθησον εμή και λύτρωσε ημάς εν εκέν της δόξης του ονόματος σου. Rise, O God, help us and redeem us because of the glory of your name. Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημί και λύτρωσε ημάς ελεκέρ της δόξης του ονόματος σου. Savior and Deliverer, he is he who raised up from the tomb and from the bonds those born on earth. For he is God, and he destroyed Hades' bars and gates, and on the third day arose as the Master of all. The Master of all. To him who from the dead arose, Christ the life-giver, on the third day from the tomb, who crossed the gates of death today by the power which is his, who slew Hades and ground away the sting of death, and rescued Adam and Eve, to him let us all born on earth now sing earnestly, shouting our grateful praise. For he alone, our mighty God, on the third day arose as the Master of all. The Master of all. You were once completely full of fornication of all kinds, but today you show yourself a bride of Christ through repentance. Longingly you imitated the angel's lifestyle. With the cross being your weapon, you trample demons. Therefore, glorious Saint Mary, you have appeared as a bride of heaven's realm. Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Ιωάννου του μαθητού του Αγίου Γεωργίου του δασκαλίτου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σάβα του Στρατιλάτου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Κοσμά Επισκόπου Χαλκιδονώνας. Τη αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Πατρός ημών Αθανασίας. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εξωναννήνων Μαρτυρίσταντος εν τη έτη 1526. Τη αυτή μέρα Κυριακή Πέμπτη των Ιστιών διετάχθημεν μνήμην που είστε της Οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας. Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύσω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φευρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Σου συμπρολόγους Θεοτόκε, ο ζώσα και αυτόν ως πηγή, θείασο συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον. Και η Θεία δόξη σου, στεφάνο δόξη αξίωσον. When the prophet Habakkuk heard the divine, the incomprehensible counsel of your incarnation from the Virgin, O Most High, considering he cried aloud, glory to your power, O Lord my God. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου, σίγαρ απειρόγαμε παρθένε. Έσχεσε μήτρα των επιπάντων Θεών και τέτοκας άχρονων ιών,
πάση της ημλούσης σωτηρίαν βραβεύοντα. Ο Γαϊλή Μαγκάλη, mighty believers, come and celebrate this sacred and venerable feast, and thus extol the Theotokos, and clap our hands, and glorify our God, who was truly born of her. Και λάτρευσαν τη χτίση Θεόφρονες, παρά τον χτίσαντα, αλλά πυρός απειλήν. Ανδρίος πατήσαντες χέροντες έψαλον υπερήμνητε, ο τόλ πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσι. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον και ελέης were those servants in the furnace. The Son of Theotokos went and rescued them, he who was prefigured then, having been incarnate now, is gathering the whole wide world into his church to sing, O you works of the Lord to the all ages, sing praises to the Lord and exalt him beyond measure. Κυρίου δεηθόμεν, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και αναγής επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Let everything that breathes praise the Lord. Και υπέρ του καταξιούσθεν αίμας της ακροάξιους αβίου εγγελίου Κύριον των Θεών ημών υφωτέξουμε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Σοφία ορθή ακούσουμε το Άγιο Ευαγγελίου. Και το πνεύμα τη σου. Του κατά μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ προέβθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος που ετάξωτα αυτής ο Ιησούς. Και ειδώντας αυτόν προσεκίνησαν αυτό, είδε εδίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανού και επί γης, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς τηρήν πάντα όσεν ετυλάμην ημίν, και ειδού εγώ με θύμων ημί πάσας τα σήμερα. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον. Το Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νημούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός, εκτός σου αλλού λεκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, τι του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Δούγαρ ήρθε διό του Σταυρού, χαρά ελ' όλο τον κόσμο, διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον. Υμνούμε την Ανάστασιν αυτού, σταυρόγαρ υπομείνας δημός, θανάτω θάνατον, όλες Ελεήμον ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημα μου. Επιπλήρω πληρώμαι από της ανομίας μου,
και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. For I know my lawlessness and my sin is always before me. Σήμερο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιός σου επίησα, όπως αδικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. For behold, I was conceived in transgressions and in sins my mother bore me. Δούγαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδελα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδήλωσάς μη. You shall sprinkle me with hyssop and I will be cleansed. You shall wash me and I will be made whiter than snow. Ακουτιείς μη αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Turn your face from my sins and blot out all my transgressions. Καρδία καθαράν, κτίσον ελεμή ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγενήσον εν της εγκάτης μου. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γυμολικό στήριξον με. I will teach transgressors your ways and the ungodly shall turn back to you. Ρίσε με ξεβάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. O Lord, you shall open my lips and my mouth will declare your praise. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Sacrifice to God is a broken spirit, a broken and humble heart God will not despise. Γάθηλο Κύριε, διευδοκία σου τη Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. That you will be pleased with a sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offerings. Τότε αν Ιησούσι, επί το θυσιαστήριο σου μόσους, και λέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίον Πνεύματι, της μετανοίας ανοίξον μη πυλαζόδοτα, ορθρίζει γαρ το πνεύμα μου προς ναόν των Αγίων σου, ναόν φέρον του σώματος όλων εσπυλωμένων. Αλλώς εκτήρμον καθαρών εσπλάκνωσουν σες πρεσβείες ρίσε με πάσης ακαθαρσίας. Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μεγαλεώς σου και κατά το πλήθος των νυχτηρβών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου.
τα πλήθη των πεπραγμένων μηνύνων ενών ο τάλας τρέμων την φοβεράν ημέραν της κρίσεως αλαθαρών εις το έλεος της εσπλαχνίας σου ως οδό βίρβο ως ειν ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα σου ελέος. O God, save your people and bless your inheritance. Look upon your world with mercy and compassion. Uplift the strength of the Orthodox Christians. Send down upon us your abundant mercies. Through the intercession of our most pure Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, through the power of the precious and life-giving cross, through the prayers of the Honorable Bodily's Heavenly Powers, of the Honorable Glorious Prophet and Forerunner John the Baptist, the Holy, Glorious, and Praiseworthy Apostles, of our Fathers among the Saints and Great Ecumenical Teachers and Hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian, John Chrysostom, Athanasius, Cyril, and John the Merciful, Patriarchs of Alexandria, Nicholas of Myros, Pedro of Timothus, and Nectarius of Pentapolis, the wonder workers, the holy, glorious, great martyr, George the Victorious, Demetrius the Miroplete, Theodore of Tyre, Theodore the Commander Mina, the wonder workers, Eleftherios and Haralambos, the holy priest martyrs, of the holy, glorious, great martyr, Thecla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Futini, Marina, Praskavia, and Irene, of the holy, glorious, and victorious martyr, of our venerable and godly ascetic father, of the holy and righteous ancestor of God, Joachim, Anna, of our devout mother Mary of Egypt, whose memory we celebrate today, and of all your saints. We beseech you, the only most merciful Lord, listen to us sinners who pray to you, and have mercy on us. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Εκ τιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Θεοτόκον και μετέρα το φωτός εν ημνείς τιμώντες μεγαλύνομεν. Honoring hers with hands, let us magnify the Theotokos and the Mother of the Lamb. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των κερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφόρον Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδού αραποτουλή, μακαριούσι με πάσε έγενε, κι τη βιωτέραν το χερουβί και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο σεραφείμ.
Τυραδιαφθόρος θεολόγωτεκούσον, την όντως Θεότοπον σε μεγαλύλωμε. For he who is mighty has done great things from thee, and holy is his name, and his mercy is of those who fear him from generation to generation. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption give birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Ενδύσε κράτος ευρωχείων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, τη τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ. Τηρα διαφθόρος θεολόγος τεκούσον, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομε. He has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Αντελάβε το Ισαΐ πέλος αυτού δίστη ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Τι τιμιωτέραν το χερουβί και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ. Τι αδιαφθόρος θεολόγωτεκούσον, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Όπως γη γέννης, κοιτά το πνεύμα τη λαμπαδοκούμενος, πανηγύριζε το δεν αηλωνών φύσης νιερέρουσαν τα ιεράν θαυμάσιαν της Θεομήτωρος και βοάτων χέρις παμακάριστεν Θεότο και Αγνή αϊπάρθενε. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχάντου υπερευλογημένης εν δόξη της ποιης ημών Θεοτόκους και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς καλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι σε ενούσι παν σε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Σούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί. Τις μαθητές συνέλθωμεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστεν, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω, μάθομεν πώς διδάσκην, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός εύνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχεντον έως της συντελείας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
υπόδειγμα μεταλλίας έχοντες παλωσία Μαρία Χριστό δυσόπη. Εν το καιρό της νησίας τούτο ημιδιωθήνε όπως εν πίστη και πόθο σε άσμα συνεφημόμεν. Ο γλυκασμός των αγγέλων των θλιβωμένων η χαράν Χριστιανόν η προστάτης, Παρθένε μητήρ Κυρίου. Αντιλαβού κερίσε τον αιωνίον βασάνιο. Βασαπνόην ενέσα τον Κύριον, εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της ύψης της σι πρέπει ύμνος τον Θεό. Ελείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού σι πρέπει ύμνος το Θεό. Του πείσεν αυτής χρήμα έγραπτον δόξα αυτήν έστε πάση τη σωσής αυτούν ο σταυρών υπομείνας και θάνατον και αναστάς εκ των νεκρών παντοδύναμε Κύριε δοξάζομεν σου την Ανάσταση. Ενείτε το Θεόν εν της αγής αυτού, ενείτε αυτόν εστρεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν το σταυρό σου Χριστέ της αρχαίας κατάρας ηλευθέρωσας ημάς και το θανάτο σου το την φύση νημών τυραννίσαντα διάβολο κατήργησας δε τη αγέρση σου χαράς τα πάντα επλήρωσας διοβόμεν εσύ, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα σοι. Praise Him for His mighty acts, praise Him in accordance to the abundance of His greatness. By means of Your cross, O Lord, direct us all to Your truth, O Christ our Savior, and deliver us from the snares of the foe. You who rose from the dead, raise us who are fallen because of sin. Extend in your hand, O Lord, who loves humanity, at the intercession of your Holy Ones. Ενείτε αυτόν ηχοσάλπιγος, ενείτε αυτόν εψαλτηρίο και κιθάρα. Το πατρικό σου κόλπο μη χωριστείς μονογενές λόγε του Θεού. Ήρθες επί γης διάφυλλα αρθροπία, άνθρωπος γενόμενος ατρέπτος και σταυρό και θάνατον υπέμεινα σαρκή, ο απαθής τη θεότητο, ο Αναστάς δε εκ νεκρών, Αθανασία παρέσιες, το γέννη των ανθρώπων, ως μόνος παντοδύναμος. Ενείτε αυτόν εν υπάνω και χωρώ, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνων. Σε μεν διεκόλυε της των σεπτών εποπτείας, μολυσμών των πρώτερων, το επισυρώμενον μη αντήριον, σι δε σι αίσθησης και των σι θεόφρον.
πεπραγμένον η συνείδησης την προς τα Κρήτωνα, σι επιστροφήν εν εργάσαντον, εικόνη γαρ προβλέψασα, της ευλογημένης Θεόπεδος, πάντων καταγνούσα. Θεσμάτων σου πανέφημε τον πριν, εν παρησία το τίμιον, ξύλων προσεκίνησας. Εν είτε αυτό εκυβάλλεις ευήχης, εν είτε αυτό εκυβάλλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή ελεσάτω των Κύριων, σε με διεκόλυε της το σεπτών υποπτίας, μολυσμών το πρώτερον, το επισυρωμένον μυατήριο. Είδες η αίσθησης και το σύνδεοφρον, πεπραγμένον η συνείδησης, της προς τη Κρήτωνα σι επόστρεφω εν εργάσατο. Εικόνη γαρ προβλέψασα, της ευλόγημε νης Θεόπεδος, πάντως καταγούσα, θεσμάτος σου πανέφημε το πριν, εν παρησία το τίμιον, ξύλο προσεκίνησα. I waited patiently for the Lord, and he heard me, and he heard my supplication. After you had worshipped in the holy lands with rejoicing, therein also you received the salvific means of your road to excellence. And you ran earnestly the fine way of virtue, having crossed the Jordan's river stream. Unhesitatingly you began your residence in the place where John the Baptist lived before, and by your ascetical way of life, you subdued the passions for ceasingness with confidence, O saint, and carnal throbbings you minimized, Mother ever memorable. Και έστησεν επί πέτρα τους πόδας μου, κατευθύνε τα διβήματά μου, ερημών οικίσασα, τόσο παθώτας εικόνας, ευσεβώς απειλήψας, το Θεόδεστατον εξ εικόνισμα. Εψυχή γράψουσα αρετών οι θείες, και τα τούτων υπελέψαψας, ως και της δίδαση κούφος επιβαίνει της έχνεση. Και γήθεν υπερέσεστε έτες προς Θεός σου εντέξεσι, και νυρ παρησία παλέδοξε Μαρία το Χριστόν, περισταμένη δυσόπισον υπερ των ψυχών ημών. Praise Him with trouble and dance, praise Him with strings and flute, your prolonged polluted state with all your prior defilements, like a wall prevented you from beholding the august holy sights of Christ. Then your mind went to God when a prick of conscience and awareness of what you had done had their effect on you to a higher lifestyle converting you. For gazing at the icon of ever-blessed Mary, the Maid of God, you condemned your every transgression in the past, all out at one, and then with confidence you adored the all-precious cross of Christ. Εν είτε αυτόν εν τη βάλης ευήκης, εν είτε αυτόν εν τη βάλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, σε μεν διεκόλυε της των σεπτών εποπτείας, μολυσμών των πρώτερων,
το επισυρώμενον μη αντήριον, ηδεσία αίσθησης και των συθεόφρων. Επραγμένον η συνείδησης της προς τα Κρήτωνα σι επόστροφη ανηργάστατο, εικόνιγα προβλέψασα της ευλογημένης Θεόπεδος, πάντων καταγλούσα δεσμάτος σου πανέφη με το πριν, επαρησίαν το τιμιούν, ξύλο προς εκείνη σας. I waited patiently for the Lord, and he heard me, and he heard my supplication, after you had worshipped in the holy lands with rejoicing, therein also you received the salvific means for your road to excellence, and you ran earnestly the fine way of virtue, having crossed the Jordan River stream unhesitatingly, you began your residence in the place where John the Baptist lived before, and by your ascetical way of life, you subdue the passions ferocious and with confidence. O Saint, and carnal throbbings you minimize, Mother ever memorable. Τόπους προσκυνήσασα, περιχαρός τους Αγίους, αρετής εφόδιον, σώτη διδέστατον, άθεν ηλυφάς. Και φεδρός έδραβες την καλή πορεία, και το ρήθρον εκπεράσασα το Ιωδένιον το του Δημαστιού εδιέτοιμα, προθήμος κατεσκήνωσας και τη των παθών αγριότητα διαπολιτείας. Ημώρος σας λαπτίνα σας αρκούς, διεκρατεία σαν ύμνητε, μήτερ τα ειδήματα. And he established my feet on a rock and kept straight my steps. Dwelling in the wilderness, you blotted out every image of the passions from your soul, having in their place instead printed on your soul the sublime, godlike form of the holy virtues, and you shone forth to such an extent that you were able to fly across the waters, O Blessed One, and levitate above the ground when you raise your hands up to God in prayer. Now, O Blessed Mother, O glorious Saint Mary, as you stand before the Master with confidence, importunately pray to us. Έστησαν επί πέτρα του σπόδα μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου. Ερημονικήσασα το σορπαθό τα εικόνας, ευσεβώς απειλήψας το διεδέστατον εξεικόνισμα. Εψυχή γράψασα αρετών ιδέες και τα σου τον υπερέλαψας, ως και τη σίδαση κούφος επιβαίνει της έχνεση, και γήθεν υπερέθεστε εν της προς Θεός σου εντεύξεσαι, και σι παρησία πανέδοξο Μαρία το Χριστό, παρισταμένη δυσόπισον υπέρ των ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίον Πνεύματι,
σκέπωσης, αλλά δικαιοσύνην και άσκησης συναγιασμόν. Όθεν ουδε πλούσιν εις ελεύσονται αυτήν, αλλώσι τους θησαυρούς αυτών, εν χέση πενήτων αποτίθεται. Αυτά και Δαβίν ο προφήτης διδάσκει λέγον, δικαίωσαν ειν ο ελαιών όλην την ημέραν, ο κατατρυφών των Κυρίων και το φωτί περίπατον ουσουν μη προσκόψιν. Ταύτα δε πάντα προς νουθεσίαν ημών γεγράπτε. Όπως νηστεύοντες Χριστότην ταπεισόμεν, και δόημιν Κύριος αντί των επιγείων, τα έπουμ ουρανία. Και νίκαιαί και εις τους αιώνας το λεόνον αμήν, υπερευλογημένη υπάρχεις Θεοτό και Παρθένε, διαγάρτου εξουσαρκωθέντος ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ αλλά κέκλητε, η κατάραν ενεκρωτέ, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και εμείς εζωοποιηθήμε. Διό ανυμνούντες βόμε, ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξασι. Δόξασι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίς της Θεόν, και επί γης ειρήνην εν ανθρώπης ευδοκία. Μνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια την εγάλη σου δόξα. Κύριε Βασίλευ, ουρανίε Θεέ, Παντοκράτορ, Κύριε Ευγενόγενες, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Again, we pray for the blessed and ever memorable founder of this holy church and for all our fathers and brothers who have fallen asleep before us, who here have been piously listening to their rest, as well as Orthodox everywhere. Again, we pray for those who labor for the good works in this holy and for those who labor in those who sin, and for the people here present, by which we pray and rich mercy. Και ελέησον ημάς.
Αγίων. Ότι σύμβολος Άγιος, σύμβολος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Αν θεκάς την ημέραν ευλογήσωσεν και ενέσαι το όνομα σου εις τον αιώναν και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αλαβαρθήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Το Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπε ελπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε. Αμήν, wisdom, master bless. Διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε. Διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν, εγενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε προσέκατε φύγω διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Πρότεινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ενήν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Θάνατος ελέησον ημάς. Σήμερο σωτηρία το κόσμο γέγονε, άσομε το αλαστάντι εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Κάθε λόγαρ το θαλάτο των θάλατων τον οίκωσε εδώ και λιμήν και το μέγα έλεγχο. Ευλογηθών Δέσποτα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Blessed is the kingdom
of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. In irini tu kriou deithomen. Dimeian eleison. Iper tisanos in irinis, getus iterias tom psychonimon, tu kriou deithomen. Dimeian eleison. Iper tisirinis tu simbandos cosmum, ευσταθία των Αγίων του Θείου Εκκλησιών και της των πάντων ενωσιός του Κρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστειας, ευλαβίας και φόβου Θείου ισιόντων εν αυτό του Κρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευζαβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ και του πτυσκόπου ημών Τιμοθεού. Εις πολλά έτη δέσποτα. Του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, πάντος του κλήρου και του λαού, του κρύου δεηθώμε. Κύριε country, for the president and for all in public service, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For this city and every city and land, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For favorable weather, for the abundance of the fruits of the earth, and for the peaceful times, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For those who travel by land, sea, and air, for the sick, suffering, and captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For our deliverance from all affliction, rest, danger, and distress, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Angelavus, o son eleison, que diaphylaxon imas, o Theos, tis ichariti. Kyrie eleison. Με το πάντον των Αγίων μνημών ευσαντές, εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού, παραθώμεθα. Σε Κύριε. Πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγησε χή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού τας πρεσβείας της Θεοτόκου. Σώτερ, σώσον ημάς. Bless the Lord, O my soul, and forget not all that He has done for you. By the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Κύριος εν ουρανώ, ετοίμασε τον θρόνον αυτού
και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, τας πρεσβείας της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Αγίνεν, αγίνεν, πίστλε τας πρέι τους αλλού. Κύριε Λέησον. Ελπος σε βάς, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Κύριε Λέησον. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, Theotokos, and the Virgin Mary. With all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To thee, O Lord. Yours is the dominion, the kingdom, the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ancients of ages. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, ανέσω Κύριον, ειδη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Σώσον ημάς, ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψαλώντας η Αλληλούια. Blessed is he who has a God of Jacob for his helper, whose hope is in the Lord his God. Save us, O Son of God, who did arise from the dead, singing to thee, Alleluia. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών, εις γενεάν και γενεάν, σώσον ημάς, ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψαλώντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογέννης Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξαμένος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατο θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Κύριε Λέησον. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Κύριε Λέησον. Commemorating our most holy, pure, friends, and glorious Lady, the Theotokos, and ever-Virgin Mary. With all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To thee, O Lord. For you are a good and loving God, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Το φεύρον της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε,
και την προγονική απόφαση απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος. Εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος. Christ God has risen, granting him great mercy to the world. Oh, Master bless the Holy Entrance. Sophia, σα εδίδασκες υπέροραν με σάρκος παρέχετε γαρ επιμελήστε στε δε ψυχής πράγματος αθανάτου διό και με τα αγγέλων συναγάλετε οσία Μαρία το πνεύμα σου. Remember, O Lord, as you are God, your servant, and forgive every sin he has committed in this life. For no one is sinless except you, who have power to grant rest to those who have fallen asleep. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, Λυτρωτής του κόσμου. Την πανεύφημον ύφην Χριστού υμνήσομεν, Εκατερίναν την Θείαν και πολιούχον συνάν,
την βοήθειαν ημών και αντίληψην ότι εφήμος ελαμβρός τους κομψούς των ασεβών του Πνεύματος τη δύναμη και ως μάρτης του Κύριου στεφθήσαν ετήτε πάση το μέγα έλεος. Προστασία των χριστιανών κατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθεται. Υπαρήδης αμαρτωλών δε εισεών φωλάς, αλλά προφθασόν ως Θεώτων και των τιμώντων σε Let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For you are God, art holy, and to you we offer up glory to the Father, Son, and Holy Spirit. Now and ever. To the ages of ages. Amen. Agios on Theos. Agios in Sieros. Agios Athanatos. Eleison imas. Oh.
behold and visit this vineyard, which your right hand has planted, and you have Metropolitan of the Holy Metropolis of Chicago, our father and chief shepherd, many years.
Αγιωτάτης Μητροπόλεως Σικάγου, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Λετός βιέτεντες. Make your vows to the Lord our God and perform them. God is known in Judah, His name is great in Israel. Wisdom. The reading is from St. Paul's letter to the Hebrews. Let us be attentive. Brethren, when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is, not of this creation, he entered once for all into the holy place, taking not the blood of goats and calves, but his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the sprinkling of defiled persons with the blood of goats and bulls and with the ashes of the heifer sanctifies for the purification of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify your conscience from dead works to serve the living God. Alleluia, alleluia, alleluia. Wisdom, arise, let us hear the holy gospel. Peace be with you. And with your spirit. The reading is from the holy gospel according to Mark. Let us be attentive. Glory to thee, O Lord, glory to thee. At that time, Jesus, taking the 12 again, he began to tell them what was to happen to him, saying, "Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him to the Gentiles, and they will mock him and spit upon him and scourge him and kill him. And after 3 days, he will rise." And James and John, the sons of Zebedee, came forward to him and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." And he said to them, "What do you want me to do for you?" And they said to him, "Grant us to sit one at your right hand and one at your left hand in your glory." But Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism which I am baptized?" And they said to him, "We are able." And Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink, and the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared." And when the 10 heard it, they began to be indignant of James and John. And Jesus called them to him and said to them, "You know that those who are supposed to rule over the Gentiles
lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave to all. For the Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Glory to thee, O Lord, glory to thee. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. It truly is a blessing to be with you this morning on this, the fifth Sunday of our great Lenten journey. And I would like to extend my thanks to Father Sotiri for opening his church to welcome me along with my deacon, Deacon Antonios, to celebrate together this morning's Divine Liturgy. I also am indeed very happy to see Father Jim Gordon here today. Father Jim and I go back more years than probably either one of us care to admit, but I'll say it. It's 51 years since we were in the seminary together. And we became very good friends. What I can say is that he was ahead of me in the seminary, so that only tells you something, that he's older than me. But there is a good side.
He's a Sox fan. And so this morning, as I said, I want to thank Father Sotiri and the members of the parish council. I was here just 8 days ago for the Philoptikos retreat. I was here for your opening, the door opening ceremony. And what you've done has been truly remarkable. And you have a beautiful, beautiful structure, an edifice. And you're to be very proud of yourselves. And with God's help, more and better things are yet to come. The deacon read the gospel message this morning, but I would like to focus a little bit more on what the fifth Sunday of Lent is in our Orthodox Church. And that is the commemoration of Saint Mary of Egypt, which our church traditionally places on the fifth Sunday, the Sunday before Palm Sunday. And my dear friends, many times we look to our past or to instances and experiences that may have happened to other people, which often help mold or form the way we mature as men and women and grow in our Orthodox faith. These opportunities in looking at other men and women help serve as examples. And if we are wise enough to try to exemplify their righteousness, that will make us better Orthodox Christians. During the last several weeks that the gospel readings were read to us on the Sundays throughout the pre-Lenten period called the Triodion period, and each of these five Sundays of our great Lenten journey show us the virtues and lessons which our Lord was trying to impart to his beloved disciples as he himself was preparing for his own week of passion, as he knew his time was getting close. The passion and death and ultimate resurrection. And he did this with the sole purpose to assist us that we might achieve eternal life. And in addition to the gospel lessons on these five Sundays during Great Lent, our Holy Orthodox Church also places specific saints and events to help us along in the process of our great Lenten journey and exercise of cleansing and catharsis of our souls and bodies. These included, and you may recall, the first Sunday of Great Lent, the Sunday of Orthodoxy, where we celebrated and commemorated the triumphant restoration of the holy icons into the churches after much bloodshed and killing. On the third Sunday of Lent, we commemorated the veneration of the Holy Cross at the midpoint of our journey by bringing it out in solemn procession to remind us the reason why we are preparing for Pascha. And it is our Lenten struggle to help further prepare ourselves and to keep us tuned into our mission and to stay focused on the Holy Cross. And on the second and fourth Sundays of Lent, we commemorated the memories of St. Gregory Palamas and St. John Climacus. Well, today is no exception. On this, the fifth Sunday of Great Lent, our Holy Orthodox Church places a saint for our consideration.
namely the commemoration of the blessed memory of Saint Mary of Egypt, who upon her transformation passed through the remainder of her mortal life as a devout ascetic, living a life in total self-denial and repentance, rejecting transitory earthly pleasures and fixing her mind, her heart, and her soul only upon the things that are eternal. And it is because of her lifestyle that we remember her as the penitent saint. At the end of this week, Great Lent will be over. Next Saturday, as you well know, is Saturday of Lazarus, which is then followed immediately the next day by Palm Sunday, the entry of our Lord into Jerusalem, and then by the week of Passion. However, today, with the honoring of Saint Mary of Egypt, we commemorate another entry into Jerusalem, not the entry into Jerusalem of our Lord, but the entry into Jerusalem of Mary of Egypt. Who was she? And what is her significance today? I'm sure there are many of you that know her story. Mary was born in Alexandria, in Egypt, in the middle of the 5th century. And as a young girl, the story tells us that Mary fell into the vice world of prostitution. For 17 years, from the age of 12 to the age of 29, she lived the life of a harlot. However, once finding herself in Jerusalem, out of curiosity, she went to see the precious cross of Christ. But for some reason, she found that she was unable to enter the church where St. Helen had placed the cross because some invisible force prevented her from entering inside the church. And so frightened was she at this that she asked the Mother of God through an icon at the entrance of the church why this was happening to her. The Mother of God replied to her that first she needed to repent and obey her, and it was only after promising to do this that Mary was allowed to enter the church in Jerusalem. After then entering and venerating the Holy Cross, Mary heard the Mother of God telling her, "If you cross the River Jordan, you will find true peace." And so shaken was Mary by these events that she did indeed cast aside her old lifestyle as a prostitute, and having taken the sacrament of Holy Communion, she then crossed the River Jordan and went to live there in the desert. We don't know the exact details of her day-to-day life, but we do know that she lived there as a hermitess, eating plants, living in simplicity, and struggling with passionate thoughts and the temptations of the devil. Mary of Egypt eventually obtained the grace to work miracles, such as crossing the River Jordan. It is said as if she walked on dry land. She lived naked and became withered and emaciated, as she is often portrayed in icons depicting her, but nevertheless, she survived there for some 48 years. And it was then that she discovered a pious monk named Zosimus, who is often portrayed in the icon together with her. It was to him that she related her life, which we have today in memoirs and history books. A remarkable life this woman, Mary, lived, and yet was a stark difference from the life she lived in her early years as a harlot. How are we today in the year 2021
able to relate to the life of Saint Mary of Egypt. Well, my dear faithful, there is much to learn through her example, like her piety and her commitment to change from a sinful life to one of saintliness. Perhaps the first and the most obvious lesson we can learn from her life today is that we should never judge, and certainly never prejudge, because do we really know in the end who will be saved? No, we don't. It is impossible to answer this question, and we see in the writings of our church fathers and in the Bible itself that it is never too late to repent. Humanly speaking, when we consider the life of Mary, and that until her 29th year she lived the life in sin, we might think that salvation had become impossible, or at least improbable for her. And yet the service and words to her refer to her as one of the greatest of all the saints. Mary of Egypt received what Jesus has promised to each of us: repentance and being saved by his grace. This is the first lesson our church teaches us today from the life of Saint Mary of Egypt, that no man has the right to judge another. Secondly, my dear friends, the life of Saint Mary of Egypt also teaches us something about human nature. In each of us, there is the desire for worldly pleasures, for amusement and entertainment, for food and drink, and for the pleasures of the senses. But there is also the desire for pleasures of a higher sort, pleasures that are lasting, which we may call not pleasures, but joys. And those joys are so much higher than the fleeting pleasures of the senses, because they alone constitute the path to lasting happiness. Societies and lifestyles of the selfish and the self-serving, and which are devoted only to the satisfaction of the pleasures of the senses, these pleasure-seeking societies and peoples live for the moment only and for the flesh, without the lasting joys, and ultimately live sad lives without meaning nor purpose. My dear brothers and sisters, the life of Saint Mary of Egypt teaches us that the values of the church, as we probably know, are quite different from those of the world in which we live. So many times, our orthodoxy comes into conflict with the world. Saint Mary went out into the desert and had nothing, no friends, no home, no possessions, no clothes, and hardly any food and drink. The world around her looked for pleasure and the satisfaction of the senses, money, and power. But Saint Mary had none of these. She was moneyless and powerless in the world, but she triumphed and gained back custody of her soul from the devil, which pleased God very much. In fact, the gospel reading that we heard from this morning, that our deacon read, confirms this point very well. It spoke of James and John, the sons of Zebedee, who were two of Jesus' disciples, and they asked the Lord to do something special for them. And Jesus asked them, "What is it that you want me to do for you?" And they said, "Lord, when you sit on your glorious throne in the kingdom, we want you to let us sit with you, one at your right hand and one at your left, in your glory." And what was Jesus' response to that? Jesus said, "You don't know what you are asking for. Are you able to drink the cup that I drink, or be baptized with the baptism that I am baptized with?" And when the disciples said, "Yes, Master, we are able to do that,"
Jesus then responded by saying, "Then the cup that I drink, you will drink. And with the baptism of which I am baptized, you also will be baptized. But to ask me to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those whom it has been prepared." Our church history goes on to tell us that James and John would eventually go into their ministry to serve their Jesus admirably. But first, they needed to have some rough edges removed from their discipleship. And Jesus addresses that when he finishes this morning's gospel reading by telling his disciples and us, "Whoever wishes to become great among you must be your servant, and whoever wishes to be first among you must be slave of all. For the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." In other words, the point of it all is following Christ is about serving others. And just as in the gospel of this morning, we also see it in the commemoration of Saint Mary of Egypt, whom the Holy Orthodox Church remembers today on this, the fifth Sunday of our great Lenten journey. Finally, as we have already said, our Holy Orthodox Church calls Saint Mary of Egypt the greatest of saints. The use of this word great may surprise some, because in everyday life we have a tendency to use this term great in other meanings. The world speaks loosely about great politicians, great soldiers, great film stars, great performances by sports athletes, a great holiday, a great car, a great amount of money. But the Orthodox Church calls Saint Mary great, not for her celebrity status, nor for her looks or wealth or influence. Our church this morning pays homage and respect to Saint Mary of Egypt for her great piety and for her turn from sin into a life of purity. Saint Mary embodies the true repentance which embraces the Passion. When she venerated the life-giving cross of our Lord, she saw herself as she truly was, a sinner and a disappointment to Christ. And so she chose to right herself by living out her life through struggle and repentance in the desert. The life of Saint Mary of Egypt also is a story that leaves us with hope and understanding that someday, by the grace of God, we too can be saved, although we are unworthy. Her story is nothing short of God's miracles at work, and it shows that saintliness and sanctity can be found outside of the monastery walls as well. For Saint Mary of Egypt, that sanctity was the desert, the place of death, and became her source to find life in God. And so, my beloved faithful, as we enter this final week of Great Lent before our week of Holy Week begins, let us ponder on the words of the Mother of God, the Panagia, which led Mary of Egypt to her salvation through repentance and her greatness. It is found in the words told by her by the Panagia when she said, "If you cross the river Jordan, you will find true peace." These mysterious words today also address each of us, and the interpretation of their mystery is open to the souls of each of us, but only if we ask the Mother of God and Saint Mary to guide us, for it is then that we shall also find our own entry into Jerusalem. Amen.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, that ever guarded by your might we may ascribe glory to you, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Προς αγώντας
Bishop Nathaniel, and for all the brotherhood in Christ, for the Honorable Presbytery, the Diaconate in Christ, for all the monastic orders and all pious and Orthodox Christians throughout the world, for the parishioners, the stewards, benefactors, volunteers, and the staff of this holy and sacred church. Domemimenon, Don Beniton, Don Enthlipsisin, Asthenias, Ananges, Ekmalusias, Kepikres, Dulias, Eviscomenon, Adelphonimon. Don Ephoron, Eveyerton, Sidromiton, Kepedectricon, Kephilanthropicon, Cathidrimaton, Tusefsevusimon Yenus, Kepandon, Don Eleundon, Kevithundon, Τη Αγία του Χριστού, Μεγάλη Εκκλησία, και την καθημάς Ιερά Μετροπόλη, Σικάγο. For all the brothers and sisters who labor and sing in this church,
and for those who are absent for good cause, for the sick, the suffering, and those in mourning and grieving, and those in pain and need of help. Que pasi psychis Christianon Orthodoxon, ton en apasi, tia despotia, Kyrio Iscomenon, isti Kyrios o Theos, en di vasilia aftu pandot en inkeai, ke istus aeonas, ton aeonon. Is archia rosini su, nisti Kyrios o Theos, en di vasilia aftu pandot en inkeai, for all those who sacrificed their lives for the establishment of our nation and the promotion of the Holy Orthodox Church, pandon ton υπέρ της Αγίας Ορθοδόξου ημών πίστεως, αγωνισαμένων και τελειωθέντων, εν αυτοί και πάντων και υπέρ της πατρίδος ημών ηρωικός αγιονισωμένων και ευκλαίος πεσόντων εν της ιερής και έθνους ημών αγώσι πατέρων και αδελφών ημών. For the memorable priests and deacons and monastics who have fallen asleep in the Lord, for the memorable founders, benefactors, volunteers, stewards, staff of this sacred church who also have fallen asleep in the Lord, for our memorable of those who were a part of the philanthropic institutions, και πάντων των ελπίδι Αναστάσιος ζωής, ενίου και ευλαβία, και πίστη και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδε και πάση και δεσποτεία Κυρίου μνηστή Κύριος ο Θεός, εν την πουρανίου αυτού βασιλεία πάντοτε, νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Save us, have mercy on us, and protect
protect us, O God, by your grace. Kyrie eleison. That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For that which is good and beneficial for our souls, and for the peace of the whole world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For a Christian into our life, peaceful without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To Thee, O Lord. The mercies of Your only begotten Son, with whom You are blessed, together with Your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Let us love one another, that with oneness of mind we may confess. The doors in wisdom, let us be attentive. Πιστεύω εις άλλα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατώντε πάντων και οράτων, και εις έλαν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μοναγενή, τον Ιγβατρός γεννηθένα προπάντων των αιώνων, φως εκφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθένα ού ποιηθέντα, ομοούς του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δημάσου ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, καταθών εκ των ουρανών και σαρκωθένε Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένων και δωροπίσαντα, σταυρωθένε τε υπέρ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και να στάνε την τρίτη μέρα της Ραφάς, και να θώνε στους ουρανούς και κατεζόμενε εξιών του Πατρός, και πάνε ερχόμενα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας του και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός των Παρευόμενων, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενων, και εις το ξεζόμενο αραλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not made,
of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from the heavens and was incarnate by the Holy Spirit and of the Virgin Mary and became man. Crucified for us under Pontius Pilate, he suffered and was buried, rising on the third day according to the Scriptures. And ascending into the heavens, he is seated at the right hand of the Father. And coming again with glory to judge the living and the dead, his kingdom shall have no end. And the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I accept one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the ages to come. Amen. Let us stand aright, let us stand in fear. Let us be attentive, that we may present the holy offering in peace. Eleonirides, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, the communion of the Holy Spirit, be with you all. And with your spirit. Let us lift up our hearts. Give thanks to the Lord. It is worthy and just. Oxion kethikeon. Master, we also, your sinful and unworthy servants, we have been worthy
serve at your holy altar, not because of our own righteousness, for we have done nothing good upon the earth, but because of your mercy and compassion, which you have so richly poured upon us, we dare to approach your holy altar and bring forth the symbols of the holy body and blood of your Christ. We pray to you and call upon you, the Holy of Holies, and by the favor of your goodness, your Holy Spirit may come upon us, upon these gifts here presented, to bless the Holy Spirit, and to make this bread the precious body of our Lord and Savior, and God, Jesus Christ. Amen. Bless Master the Holy Cup. And to this cup, to be the precious blood of our Lord and God and Savior, Jesus Christ. Amen. Bless Master both the Holy Gifts. Shed for the life and for the salvation of the world. Amen. 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 Keep him safe, honorable, and healthy for many years,
rightly teaching the word of your truth. And remember those whom each one of us has in mind and all the people. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honored and majestic name. Of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever. And unto the ages of ages. Amen. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ shall be with you all. And with your spirit. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For the precious gift here presented and consecrated, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. That our God, who loves mankind, having accepted them at his holy, heavenly, and mystical altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Having asked for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. With confidence and without fear of condemnation, to dare call you the heavenly God, Father, and to say, Pater imon, venis uranis, agias dito to onoma sou, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άβεσι μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεις λέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. To thee, O Lord. For the grace, compassion, and love for mankind of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all-holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Let us be attentive. The holy gifts for the holy people of God. He saw us, his glory of God the Father.
Christmas of the day. If I should enter to enter into the bread of chamber, my wrist will condemn me, since it is not a within garment. Let me bind up, I shall be cast out by the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul, and save me as you are the one who loves my heart. Lord, that you are truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is truly your pure body, and that this is truly your precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me, and forgive my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, in knowledge or in ignorance, and make me worthy without condemnation to partake of your pure mysteries for the remission of sins and for eternal life. Amen. Behold, I approach for divine communion. O Maker, burn me not as I partake, for you are fire consuming the unworthy, but cleanse me from every stain. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper. For I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas. But like the thief, I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Tremble, O man, as you behold the divine blood. It is a burning coal that sears the unworthy. The body of God both deifies and nourishes me. It deifies the spirit and wondrously nourishes the mind. You have smitten me with yearning, O Christ, and by your divine arrows you have changed me. But burn up with spiritual fire my sins, and grant me to be filled with delight in you, so that leaping for joy I may magnify, O good one, your two comings. How shall I, who am unworthy, enter into the splendor of your saints? If I should dare to enter into the bridal chamber, my vesture will condemn me, since it is not a wedding garment. And being bound up, I shall be cast out by the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul, and save me, as you are the one who loves mankind. In your love, Lord, cleanse my soul and save me. Master who loves mankind, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be to my judgment because I am unworthy, but rather for the purification and sanctification of both soul and body and the pledge of the life and kingdom to come. It is good for me to cleave unto God and to place in him the hope of my salvation. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas. But like a thief, I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Εξομολογήστε το Κύριο
Ότι αγαθός, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, αλληλούια. Ομολογήστε τον Κύριο των Κυρίων, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Τον πείσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Κολπίσαντι τους ουρανούς εν συνέση, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Στερεώσαντι την γην επί των υδάτων, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Κολπίσαντι φώτα μεγάλα μόνο, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Τον ήλιον εις εξουσίαν εις ημέρας, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Την σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νύχτος, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Ο πατάξαντι Αιγύπτον σύν της πρωτοδόκης αυτών, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εξ αγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Ελχήρη κρατεά και εν βραχίον υψηλό, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Το καταδιελόντι την ερυθρόν θάλασσαν εις διαιρέσεις, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και εκτινάξαντι φαραών και την δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθρόν, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εντείτε τον Κύριον.
Christis. Alleluia. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the highest. Alleluia. Ενείτε αυτόν εν της υψής της. Αλληλούια. Praise Him, praise Him in the highest. Alleluia. With the fear of God, faith and love draw near. O Dipnoso to Mysticum, Simeron Iethaeum, Kinonon men παράλα. Εις εκ Χριστού των μυστήριων υπόν οφείλει μας δώσον καθαπέρον Ιούδας άλλος όλης της ομολογώσιν νήστη τιμω Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου νήστη τιμω Δέσποτα όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Νήστη τιμού Άγιε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical peace. For I will not speak of thy mystery to thine enemies. I will kiss thee as did Judas.
when thou comest in thy kingdom. Holy One, remember me when thou comest in thy kingdom. Ο δείπνος ο του μυστικού σήμερον Θεόν κοινωνών με παράλαβεν. Μήγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπον, που φίλοι μας ειδώσον καθά περ' ο Ιούδας. Άλλος όλης της ομολογώσει, νήστε τι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Νήστη τι μου Δέσποτα, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Νήστη τι μου Άγιε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Master, remember me when thou comest in thy kingdom. Δόξον ο Θεός των άλλων σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Save, O Lord, your people, and bless your heritage. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθήν, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή χάρη μας έσωσε. We have seen the truth. Arise, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly life, creating an awesome mystery of Christ. Let us worthy give thanks to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To thee, O Lord. Sanctification, into you we give glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Let us go forth in peace. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Despota Agie ευλογησόν. O Christ our God, accept from those who call upon you with all their heart the spiritual sacrifice without the shedding of blood. As a sacrifice of praise and true worship, you are the Lamb and Son of God who bears the sins of the world, the blameless calf who does not accept the yoke of sin, and who freely sacrificed yourself for us. You are broken but not divided, you are consumed but never spent. You sanctify those who partake of you. In remembrance of your voluntary passion and life-giving resurrection on the third day, you have made us partakers of your ineffable and heavenly and awesome mysteries of your holy body and precious blood. Preserve us, your servants, those who minister, our leaders, the armed forces, and the people present here in your holiness. Grant that we may meditate upon your righteousness at all times in every season. Guide us and our actions so that we may do what is pleasing to you. And may you find us worthy to stand at your right hand when you return to judge the living and the dead. Deliver our brothers and sisters who are in captivity. Visit those who are sick. Protect those who are in danger at sea. And give rest to the souls of all those who have fallen asleep in the hope of the eternal life, where the light of your face shines.
Hear the petitions of all those who beseech you for your help. For you are the giver of all good things, and to you we give glory. Together with your eternal Father and your all-holy, good, life-giving Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Με το πνευμά των δικαίων τετενιωμένων, τας ψυχάς του δούλου σου σώτερον άπαυσον, φυλά τον αυτήν εις τη μακαρίαν ζωήν υπέρασι φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. The Father and the Son and the Holy Spirit, you are God who descended into Hades and loosed in the pains of those who were held captive. Grant rest, O soul, Savior, to the soul of your servant. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Άγνη και άκραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε την ψυχή του δούλου σου. Have mercy on us, O God, according to your great mercy, we pray to you, hear us and have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Again we pray for the repose of the souls of the departed servants of God, Nicholas, and for all the forgiveness of all his sins, both voluntarily and involuntarily. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. May the Lord God grant his soul rest where the righteous repose. For the mercies of God, the kingdom of heaven, and the forgiveness of his sins. Grant this, O Lord. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison. O God of spirits and of all flesh, you trampled upon death and abolished the power of the devil, giving life to your world. Give rest to the soul of this, your departed servant, Nicholas, in a place of light, Amen. A place of green pasture, Amen. A place of repose. Amen. For more pain, sorrow, and sighing have fled away. Amen. As a good and loving God, forgive every sin he may have committed in word or deed or thought, for there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness is everlasting righteousness, and your word is truth. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Ότι εσύ ανάστασης η ζωή και ανάπαυσης του κεκειμένου δούλου σου Νικολάου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, σύ τον άξο Πατρί και τον Παναγίο και καθόχος ο Ποιός σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σημνή με αξιωμακάριστε και εμνηστή αδελφέ ημών. Aeonia simnimi aksomakariste kemniste adelphaimon, everlasting be your memory, or brother who is worthy. Aeonia himnimi
Aeonia imnimi, Aeonia aftu imnimi. Let us pray to the Lord. May the blessings and the mercy of our Lord come upon you through his divine grace and love for mankind, always, now, and ever, and unto the ages of ages. Amen. Glory to you, our God, and our hope. Glory to you. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Holy Master, give the blessing. May he who rose from the dead, Christ our true God, through the intercessions of his all pure and holy and all immaculate Holy Mother, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, the supplications of the honorable and glorious and prophet and forerunner, John the Baptist, of the holy, glorious, and praiseworthy apostles, of the holy, glorious, and triumphant martyrs, and of our righteous and God-bearing fathers, of the holy and righteous ancestors of our God, Joachim and Anna, of our devout mother, Mary of Egypt, whose memory we celebrate today, and of all the saints, have mercy on us, and save us, for he is a good God and loves mankind. Εις πολλαέτη δέσποταν, εις πολλαέτη δέσποταν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Good morning to you all. Εν σημείτηρ ακριβώς το διεσώθη το κατοικώναν λαβούς αγάρ των σταυρών, οικολούθησα στο Χριστό και πράτουσα εδίδασκες υπέρ ωρών με σάρκος παρέρχεται γάρ. Εμπλημελίστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό και μετά άγγελων συναγάλλεται ως Ία Μαρία το πνεύμα σου. Your Grace, Bishop Timothy. Today is a historic day for our parish because it is the first time that you are with us celebrating the Divine Liturgy as a hierarch of our church. And we feel very blessed that you're here with us today, not only as a chancellor of our metropolis, which is a very busy job. Sometimes I hesitate to call you or email you because I know how busy you are, but you're always so warm to receive our messages. But at the same time, because you've served this metropolis of Chicago for so many years, for four decades, and probably a little bit more than that. On a personal note, I know this very well because my father has served here since 1969. And if I'm not mistaken, you were an altar boy when he was a second priest at Assumption in Chicago for 2 years while he was there. He's always had so much respect for you, and that respect has also come down to me as well. The respect that I have for you, the dignity that you carry, and today, on behalf of our parish, I'd like to present this icon of the great archpriest to you so you could always remember our parish and your prayers. And of course, you could remember that we pray for you, and as we pray in the liturgy, that you have a safe, honorable ministry in this carrying this episcopal mantle with such dignity and humility as you carry always. This is, of course, on behalf of everybody here, this icon of the great archpriest.
Jesus. Usually I know that it's almost mandatory that you say nice things after a person passes on. But since my ordination, there have been a few niceties that have been said while I could still hear them. So I thank Father Sotiri. I thank you, the parish of, you know, Ascension. I made a comment, as I said, a week ago Saturday to the ladies who were here for the Philoptikos retreat. And I said, this is a model parish that you should take back with you and try to emulate, because the priests, as well as the parish council and its parishioners, in our estimation, and certainly with his eminence, things are being done the right way, the proper way, and the Orthodox way. And so I congratulate you on the accomplishment that you've done so far. And we thank Father Sotiri for his leadership in guiding you gently in the direction which the metropolis sees as the way to go. And we thank you for your love and support to the Church of Christ. Thank you, and God bless you all. Since we're talking about decades and years, and Your Grace, you mentioned that in your sermon that you've known Father Jim for 51 years, and for all of us that know Father Jim very well, 70 years ago, this Thursday, he came into this world. And Father, God had a plan for you. And the plan, of course, has been to serve the Church as you have in such humility and dignity, and we wanted to take this opportunity today, and I'd like to share a secret with everybody at this time, publicly, of course. His Grace called me about a month ago and told me that he was going to come to Ascension on April 11th. And I said, Your Grace, I know how close you and Father Jim are. We actually have planned a birthday celebration, the best we can, for Father Jim on April 18th. And right away, His Grace changed his plans so he could be here. This is a special day. It's a special day. I'd like to ask Presbyter Anasha to come up at this moment. Our Parish Council President, Nick Marino. Our Philoptikos President, Angie Rogers. Presbyter Stephanie. So we could all do this the right way, because I know we can't be together on Thursday for Father's birthday, but we're going to celebrate it today. We're all going to stand and sing happy birthday to Father Jim. Please come up. We need the cake. We can't have the... She doesn't want the candles to blow out. Oh, you don't want the candle? Well, we have a lot of lights here. Don't worry. We have a lot of candles burning in the altar. And I see Scott and Anna here. Scott and Anna, why don't you please come up too? Please. Not the one that. Is all yours, so you can blow out the candles without any worry about any safety measures. It's all yours. And Father, please accept this gift from our hearts, which our Parish Council President Nick will offer you from our parish, for the great respect and love we have for you, and for everything you've done for our parish. Can we take a few pictures? You want to say a few words? Yeah, I'd like to.
You know, women get to hide their birthdays and their numbers. Everything we do is public, but I don't care. 70 is a big number. I've outlived a lot of my family members who unfortunately died at much younger ages due to illnesses. The lady that's holding the flowers is keeping me alive. Believe me when I tell you this. And this young lady over here at the end next to Scott and her brother and her youngest cousin are also keeping me alive and purposeful in my retirement years. I am so grateful to God for having had the opportunity to help establish this parish, to serve this parish for so many years, to continue to help Father Sotiri in the best way I can. And I hope that we're here 10 years from now celebrating an 85th. But maybe we have to go to 75, I don't know. But I just hope and pray that the Lord will continue to bless each and every one of you with a spirit of love and truth that you have come to share with me for these past years. And hope and pray that in the coming week as we begin to celebrate the Blessed Holy Week services and look forward to celebrating Pascha together, that the Lord will continue to bless your families with his love, his grace, his protection, especially for those of you that are still worried about this virus. I hope most of you, at least with the age requirement, have gotten your inoculations. There's nothing to fear. There really isn't. People that say that you have to have faith in God and not worry about getting vaccinated. God was the one that helped the scientists create the vaccine. Nixikasitefto. God directed those people to come with this vaccine in less than 1 year after the epidemic spread, this pandemic spread. So please listen to the doctors and listen to the scientists and get vaccinated if you haven't. Presbyter and I did. That's why I've got my mask off. Father Sotiri has, His Grace has, His Eminence has, and we hope and pray that the rest of you do as well. I don't know why that came out, but I just hope and pray that, I guess that comes with age. I hope and pray that you all stay well and healthy and continue to pray that the Lord will bless this parish and have those that have kept away or stayed away because of this virus return to the church, return to the sacrament, and come back with the same zeal and vigor they had when we started this parish. Thank you. Thank you, Father. Happy birthday. Let's take a picture all together. If you all can come close. Some of you on this side as well. And his grace, of course, in the middle, Scott, and I'm a little close to you. A picture with masks on. But we're smiling. Our ladies of the Philoptichos had prepared a piece of cake for all of you, individually wrapped. And I'm going to ask Father Jim to go into the narthex, and there's going to be a cart there with all of those pieces. And as I said, they're safely wrapped. And we thank our Philoptichos for everything they've done, our parish council, for getting behind this celebration here. We're trying the best we can within this Lenten period, especially without a coffee hour. And of course, His Grace will distribute the Andidro. O Theos Mazisas, God be with you all today. We prayed for Nicholas Dongas and his 6-year memorial. May our Lord grant him rest in the kingdom of heaven. God be with you all. Okay, fine.
beautiful. Yeah.